Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα τελείως και θα πάμε στο Ρέθυμνο σε μια ξεχωριστή σύνδεση, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος βλέπουμε ένα παλαιοπωλείο, είναι το παλαιοπωλείο Μανουσάκη, γνωστό σε όλη την Κρήτη. Μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ως ένα μουσείο, σε ένας χώρος ο οποίος μας ταξιδεύει στο παρελθόν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον κύριο Μιχάλη Μανουσάκη, είναι παλαιοπόλης βέβαια, επαγγελματίας εκεί στο Ρέθυμνο, να μας ξεναγήσει στον χώρο του, να μας πει ποια αντικείμενα είναι τα πιο ιστορικά και βέβαια ποια αντικείμενα είναι και τα πιο αγαπημένα για αυτόν. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο και για σένα και σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλά να είστε κι εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι ο χώρος του Μανουσάκη. Νομίζω δεν θέλει και πολλά να πούμε. Είστε γνωστό σε όλη την Κρήτη. Δεν έχω δώσει ονομασία. Ναι, και έχουμε ξεφύγει από τα σύνορα της Κρήτης, από ό,τι ξέρουν οι ίδιοι οι κριτικοί. Έτσι. Ας είναι καλά, γιατί αυτοί μας δώσαν αυτή τη δυνατότητα, έτσι. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με ταπεινά, ναι, όπως και το όνομα Παλαιοπωλείο. Δεν το έχω δώσει κάποιο συγκεκριμένο όνομα, το έχω αφήσει απλώς έτσι Παλαιοπωλείο, για να είναι απλά τα πράγματα. Για πείτε μας ταπεινά, λίγο. Ταπεινά και του δώσαμε μια ιδιαίτερη δύναμη, όντως ναι, με το χρόνο που κύλησε. Τι περιλαμβάνει, μέσα από την εμπειρία. Τι περιλαμβάνει ο χώρος σας. Να ξεκινήσουμε από τα πιο ιστορικά, τα πιο παλιά. Ναι, βέβαια. Μπορούμε να δούμε όπως και από κριτικά και αντικείμενα, όπως και χαρτικά, έτσι. Ναι. Να ξεκινήσουμε κάτι από κάποιες εποχές. Από ό,τι βλέπετε, δεν ξέρω αν βλέπουμε τώρα 100 δραχμές κριτική πολιτεία. Ήταν το χαρτονόμισμα εποχής του 1900 μέχρι 1918, έτσι, 25 δραχμές υπήρχαν και 100 δραχμές. Ναι. Μετά υπήρχαν σε νομίσματα, ξεκινούσαν από το 1 λεπτό και συνεχίζαν μέχρι το 5 δραχμό, που το 5 δραχμό σας δείχνω εσάς τώρα εδώ πέρα. Πιστεύω να φαίνεται εντάξει. Ναι, βέβαια φαίνεται. Αυτά ναι, πώς έχουν έρθει στην κατοχή σας, το έχετε ψάξει εσείς, έχουν έρθει ιδιώτες. Εγώ εκτός τα αντικείμενα που βρίσκω από διάφορα σπίτια έτσι, και από συλλέκτες που μου δίνουν και νομίσματα, χαρτονομίσματα από όλο τον κόσμο, από Ελλάδα και από Κρήτη, έτσι υπάρχει βέβαια και η ανάγκη, μπορεί να έχουν ανάγκη να ρευστοποιήσουν. Εννοείται ότι ψάχνω από όλο τον κόσμο να φέρω κριτικό υλικό, όπως το eBay, όπως από ταξίδια μου και διάφορα. Είναι αντικείμενα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την Κρήτη. Δεν είναι μόνο την Κρήτη, από ό,τι θα δούμε τώρα θα σας δείξω κάτι από Κρήτη βέβαια. Συνεχίζουμε κάτι από Κρήτη. Ναι. Κάρτες. Βλέπουμε εντάξει, κάρτες από Κρήτη 1650. 1650. 1650 βέβαια. 1650 για τους συλλέκτες βέβαια που ξέρουν από αυτά. Έχω κάμποσους χάρτες. Έχω και ελληνικούς βέβαια. Και συνεχίζουμε με διάφορα αντικείμενα Κρήτης. Συνεχίζουμε με ένα κουτί. Βλέπετε ότι είναι κριτικό ύφος. Ασημένιο. 1895 περίπου. Για τη μαρφή και τέτοια, ένα οθωμανικό ρολόι εποχής 1895 και αυτό περίπου 1890 από Τούρκους που μείνανε εδώ πέρα, από σπίτια που εδώ πέρα Κρήτης, μερικά περιηγητικά βιβλία Κρήτης, θα σας δείξω τώρα. Θέλουν και πολύ αγάπη, αλήθεια είναι, προκειμένου να συντηρηθούν. Αυτό, ναι. Δεν είναι ότι παίρνουμε ένα αντικείμενο, ένα βιβλίο. Το βλέπετε έτσι περιηγητικά Κρήτης. Είναι αυτό το δίτομο. Είναι 1872
έχει βγει σε δίτομο. Αυτά τα παίρνω από το εξωτερικό, εννοείται. Μάλιστα, κύριε Μανουσάκη, οι περισσότεροι οι οποίοι έρχονται στο παλαιοπωλείο σας γνωρίζουν, δηλαδή έρχονται προκειμένου και έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θέλω να αγοράσω το συγκεκριμένο και θα το βρω στο παλαιοπωλείο, ή έρχονται και μέσα από την περιήγησή τους, τη βόλτα τους, την εξερεύνησή τους, καταλήγουν κάπου. Πολλοί κόσμος έχει την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο το παλαιοπωλείο το δικό, μάλλον τον κόσμο, έτσι. Προδιαθέτει κάπως ταπεινά και το όνομα παλαιοπωλείο, έτσι, όπως που καταλαβαίνετε, μόνο και από το όνομα, αλλά είναι ένας χώρος έμπνευσης που σίγουρα θέλεις να ζήσεις, να δημιουργήσεις, ακόμα και να επενδύσεις, αντικρίζοντας μοναδικές εικόνες χωρίς όρια και σύνορα σε τέτοιους χώρους. Εγώ αυτά τα έχω ζήσει στο εξωτερικό και ξέρω ότι εκεί πέρα ο κόσμος από παιδιά έτσι γαλουχούνται σε αυτά τα αντικείμενα και σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, το είδος. Έχετε αποχωριστεί mm-hmm. κάποιο αντικείμενο με δυσκολία που ήσασταν δεμένος μαζί του, αλλά έφτασε η στιγμή... Ποτέ. Όχι. Mm-hmm. Τίποτα, όχι, ποτέ μου, τίποτα. Για αντικείμενα και τέτοια δεν δένομαι εγώ. Και μάλλον και γι' αυτό είμαι καλός πολιτής και γι' αυτό πάω καλά. Γιατί το να δένεσαι σου κάνει πάρα πολύ κακό. Σου κάνει κακό, έχετε δίκιο, είστε επαγγελματίας. Ναι, σε οτιδήποτε και μέσα από τη ζωή, έτσι. Να δένεσαι με τους ανθρώπους, να δένεσαι με αντικείμενα. Καλύτερα να έχεις ελεύθερο πνεύμα, περνάς μια χαρά στη ζωή σου. Μάλιστα. Αυτή είναι η αντίληψη ζωής δικιάς μου, έτσι. Άλλοι έχουν διαφορετική αντίληψη που ίσως τα βρίσκουν μια χαρά με τον εαυτό τους. Ψάχνετε κάποιο αντικείμενο, κάποιο ιστορικό αντικείμενο το οποίο δεν το έχετε βρει ακόμα, αλλά επιχειρείτε ακόμα και σήμερα να το ψάξετε, να το βρείτε, να το φέρετε στην επιχείρησή σας? Εκτός τα... πάντοτε υπάρχει κάτι έτσι στα σκαριά που κάποια στιγμή με εντυπωσιάζει και το προσπαθούμε έτσι, αναλόγως σε όλα στην οικονομική μας δυνατότητα της εκάστοτε περίοδου. Εδώ βλέπετε βέβαια και διάφορα συλλεκτικά από όλο τον κόσμο. Έτσι... Όπως σε μερικά βιβλία που βρήκα πρόσφατα εδώ πέρα, πάλι για την Κρήτη. Περιηγητικά βιβλία πάλι, έτσι με χάρτες μέσα εδώ πέρα. Μάλιστα. Πάλι για Κρήτη, γαλλικά. Πλούσια συλλογή. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Μανουσάκη, αλήθεια είναι. Μας ταξιδεύετε, ναι. Μας ταξιδεύετε, ναι, πίσω στο χρόνο. Και βλέπετε ένα χρόνο. Άλλο πολύ παλιό με γραβούρες. Και βλέπουμε ότι όντως μπορεί να μην δένεστε, αλλά τα αγαπάτε και τα σέβεστε βέβαια και τα διατηρείτε σε πολύ καλή κατάσταση. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά να είστε, ρίξε μια γενική ματιά ακόμα όπως... Έχει σας βέβαια και το παραδοσιακό, έτσι. Βέβαια, το βέβαια. Παραδοσιακό, το κυλίμι. Υπέροχος τόπος η αλήθεια. Και μόνο να μπεις να περιηγηθείς έτσι, να γνωρίσεις αυτά τα κοιμήλια, θα πω εγώ, αξίζει. Λοιπόν... να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανουσάκη, να είναι καλά, ξεχωριστή σύνδεση. Καλά να είστε και εσείς και ό,τι καλύτερο με τις εκπομπές σας. Να είστε καλά, και κύριε Μανουσάκη. Να σμίγουμε και από εδώ πέρα. Βέβαια, χαρά μας, χαρά μας.